Αυτό το σημείο θα δικαιώνεται η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας όταν έλεγε το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το αλλάζει κανείς. Στη συνέχεια, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εξαιρετική γλύπτρια και αγαπημένη φίλη, κυρία Αφροδίτη Λίτη, που με τόση αγάπη και αφοσίωση μας βοήθησε σε όλη τη μεγάλη διαδρομή της δημιουργίας αυτού του αγάλματος. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η δημιουργία ενός τόπου συνάντησης των πολιτών με ένα άγαλμα οφείλει να προσανατολίζεται προς την επιδίωξη ενός χώρου ψυχολογικής μεταμόρφωσης, μιας ανάληψης της καθημερινής ροής της σκέψης προς ένα σημαντικό κέντρο, της ψυχής. Όταν μου ανατέθηκε η γλυπτική απόδοση της Αηδού Μαρίας Κάλλας, έστρεψα την προσοχή μου στη διατύπωση των χαρισμάτων της ηγετικής και κορυφαίας της φυσιογνωμίας, έτσι όπως καταγράφονται στην ιστορία, αλλά και μέσα από την ανάγνωση μεγενθυμένη από την καλλιτεχνική παιδεία του κράματος της αυστηρότητας και τεράστιας αγάπης που ο χρόνος κατέγραψε στο πρόσωπό της, όπως διαφαίνεται από τα φωτογραφικά αρχεία. Με ρίμνησα να δώσω στον Αντριάντα τη λιτότητα και ελαφρά επίταση των γιονόσχημων γλυπτών της ελληνικής αρχαϊκής τέχνης, συνθέτοντας έτσι την κίνηση. Επίσης, βασίστηκα σε μια σημαντική προσωπική εμπειρία της πρώτης μου γνωριμίας με το έργο του Ελ Γκρέκο πριν από χρόνια όταν επισκέφθηκα το Τολέδο. Ο θαυμασμός που ένιωσα βλέποντας παντού τους πίνακες του πολλαπλασιάστηκε τόσο, ώστε δημιούργησε μία από τις ισχυρότερες καλλιτεχνικές εμπειρίες της ζωής μου. Έλα. Πολύ.